DNA των δύο ατόμων που έχασαν τη ζωή τους στην μαφιόζικη εκτέλεση στον Κορυδαλό βρέθηκε στο όχημα που είχε εντοπιστεί η Παναγιώτη Σπυρόπουλε στο νέο κόσμο με βαρύ οπλισμό. Ναι, πρόκειται για τρίχες και DNA του 38χρονου Ράμπο και του 30χρονου Νιόνιου όπως ήταν τα προσωνύμια των δύο θυμάτων του συμβολέου θανάτου στον Κορυδαλό τα οποία εντοπίστηκαν μέσα στο κλεμμένο Νισάν Κασκάι που είχε εντοπιστεί στις 8 Ιουνίου στο νέο κόσμο πολύ κοντά στο αστυνομικό τμήμα τη Ακρόπολη. Μετά από αυτή την εργαστιακή εξέλιξη τα στελέχη διεύθυνση ασφάλεια αδική αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο τα δύο θύματα του Κορδαλού να είχαν το συγκεκριμένο όχημα ω επιχειρησιακό αυτοκίνητο για την εκτέλεση ενό άλλου συμβουλίου θανάτου, ενδεχομένω σε βάρο αντιπάλου του από τα νότια απροάστια, όπω αναφέρουν, το οποίο διατηρεί σε κοντινή απόσταση πρατήριο υγρών καυσίμων και πλυντήριο αυτοκινήτων στο συγκεκριμένο σημείο. Τα δύο καλάζικοφ ναι, είναι καθαρά, αλλά ένα από τα δύο πιστόλια, όπω φαίνεται, έχει χρησιμοποιηθεί το 2013 σε συμπλοκή κακοποιών με αστυνομικού, το 2013, όπω σου είπα. Μάλιστα. Το αυτοκίνητο έχει κραπεί στι 19 Ιανουαρίου από την περιοχή τη Νίκαια. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.